Μαζί μα, κυρίε και κύριοι, η πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, με την οποία και ολοκληρώνουμε το ένθετο η ώρα των αρχηγών ενόψη τη Κυριακή. Καλησπέρα, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δίνετε, λοιπόν, μια σκληρή μάχη. Δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονό ότι θα θέλατε να παραμείνετε πρώτη δύναμη πολιτική δύναμη και δεν έχει να κάνει με τον αριθμό ή το γόητρο, έχει να κάνει με την ουσία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η δική μα ομάδα, στην οποία ανήκει ο Δημοκρατικό Συναγερμό, αφού έχουμε ενώπιον μα τι ευρωβουλευτικέ, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην Κύπρο. Έχει δίχτυο επαφών τέτοιο που φέρνει ωφέλη για την Κύπρο μα και λειτουργεί, αν θέλετε, θετικά. Και είναι αυτό το οποίο ειδικότερα τώρα σε αυτή την καθοριστική μάχη χρειάζεται να κρατήσουμε. Και βεβαίω σε εσωτερικό επίπεδο χρειάζεται ο Δημοκρατικό Συναγερμό να παρακολουθεί παραμείνει πρωταγωνιστής, ακριβώ για να συνεχίσουν σωστέ πολιτικέ που μα έχουν φέρει στο σημείο που βρισκόμαστε και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επιστρέψουμε πίσω με αστόχευτε, μη κοστολογημένε ή και επικίνδυνε προτάσει. Αν πάτε δεύτερη, με ξέρω εγώ ένα-δύο τη εκατό διαφορά. Θα περάσουμε άλλο μήνυμα στην Ευρώπη, τι. Εάν η... για παράδειγμα επιλεγεί που θα είναι πρωτόγνωρο για την mm -hmm. ολόκληρη την Ευρώπη ε, το ΑΚΕΛ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, που δεν το λέω εγώ, είναι μια περιθωριακή ομάδα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πρωτόγνωρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ανέφερε και έχει... χθε από την ίδια θέση που βρισκόταν έτσι, ο κ. Κωνσταντινίδη. Έτσι εκλαμβάνεται στην ότι Ευρώπη. δεν είναι του περιθωρίου, αντιθέτω είναι μια δυνατή δύναμη στην δεν Ευρώπη και δυνατή. έχει φωνή. Για την Κύπρο μας. Δικαίωμά τους να α, το λένε, αλλά εμείς α, και αυτό δεν το λέει η Ανίτα Δημητρίου, είναι αυτό το οποίο... Υπάρχει μέσα από τα ποσοστά τα οποία διαμορφώνονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ μικρή ομάδα, μεμονωμένη. Πολλέ φορέ εκλαμβάνεται ότι αυτή η ομάδα τάσεται εναντίον τη περισσότερη Ευρώπη, τάσεται εναντίον, για παράδειγμα, των συνθηκών ενισχύση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταψηφίζει τα κονδύλια για την άμυνα, δεν θέλει τον Ευρωστρατό, δεν θέλει την ενίσχυση τη άμυνα και ασφάλεια, εναντίον τη διαδικασία τη Πολώνια. Άρα, αντιλαμβάνεστε ακόμα και τι προάλλε. Πριν λίγε εβδομάδε εξέδωσε το μανιφέστο συνυπογράφοντα με τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα. Αντιλαμβάνεστε, ναι, τη 2024. <laughs> δεν μπορεί τέτοιε πολιτικέ ε, 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 ιδεολογίε να θεωρούνται ω μετέχμιο για τη διαχείριση Μ, αυτών των μή ζητημάτων. Μήπω αυτό που πιο πολύ σα τρομάζει είναι ότι ίσω χάνοντα ποσοστά χάσατε και τη δεύτερη έδρα. Κοιτάξτε, σε, ξέρω ότι στι εκλογέ έλεγε και ο Ιμνινινιό ιδρυτή τη παράταξή μα ότι, ότι δείξει τσενέκ. Στο τέλο τη μέρα, οι πολίτε αποφασίζουν εμεί. Η υποχρέωση μα είναι να προτάξουμε τα πολιτικά επιχειρήματα. Πρέπει η Κύπρος μα να συνεχίσει να έχει επιρροή και είναι σε αυτό που μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε ω δημοκρατικό συναγερμό, αφού ανήκουμε στην μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια. Αυτό είναι το οποίο κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρετε ότι σταθήκαμε ανάχωμα σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα λειτουργούσαν επιζήμια όχι μόνο όσον αφορά το Κυπριακό, όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί εμεί είμαστε η Ευρώπη. Και είναι εκεί που χρειάζεται λοιπόν σε αυτέ του επόμενου μήνε που θα έχουμε δύσκολε μάχε να δώσουμε, ναι. ακριβώ να μιλήσουμε χωρί να, να πάμε να υπερασπίσουμε την Ευρώπη, ε, 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 στιγματίζοντα, αν θέλετε, ή εντοπίζοντα ορθότερα και βελτιώνοντα αδυναμίε και κενά, σε καμία περίπτωση όμω για να πάμε να τη διαλύσουμε, να την αλλάξουμε, να την αφασβητήσουμε, να την αλλάξουμε προ το χέρι Ναι, χειρότερο. το κόμμα σα πέρασε μια μεγάλη περίοδο εσωστρέφειε μετά τι προεδρικέ εκλογέ. Υπήρξαν και. Πολιτικές αναταράξεις και ενόψη δημοτικών εκλογών αλλά και ευρωεκλογών, κυρία Δημητρίου. Και περνά. Γιατί θέλω περνά. να είμαι ειλικρινή, όπω ναι. ήμουν πάντοτε. Δεν μπορεί σε μία μέρα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα, ε, αν θέλετε, να αλλάξει ε, ένα, μια δύσκολη πολιτική κατάσταση, την οποία δεν παραγνωρίζουμε και δεν κρύψαμε ποτέ. Είμαστε ειλικρινεί και έχουμε εισπράξει τα μηνύματα των πολιτών. Εγώ ίδια τα έχω εισπράξει που μου δόθηκε εντολή τη ανανέωση πριν ένα χρόνο. Και είμαι εκεί γιατί αυτή τη στιγμή η στόχευση είναι ενότητα, κοινή στόχευση. Αυτό ο κόσμο μα, σύμπνοια και να, ξανα, να, συνεχίσει ξανά ο Δημοκρατικό Συναγερμό τον ρόλο που του αναλογεί τον πρωταγωνιστικό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικέ αυτέ οι εκλογέ. Χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπίσει οι υπόλοιπε πολιτικέ <κοί> δυνάμει, αν θέλετε, αυτή τη δύσκολη πολιτική θέση στην οποία βρίσκεται ο Δημοκρατικό Συναγερμό και γι' αυτό βάλετε από παντού. Θεωρώ ταπεινά ότι οι πολίτε έχουν κρίση και ε, θα προστατεύσουν και το Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τι πολιτικέ εκείνες Πρώτα και πάνω απ' όλα, τι οποίε έχουμε ανάγκη, ακριβώ επειδή τώρα είναι μέσα στι δύσκολε ηθίκε που αναμένουν περισσότερα από εμά οι πολίτε και οι εμπράκτε λύσει. Αν οι ψήφοι που θα εξασφαλίσετε την Κυριακή και τα ποσοστά τη Δευτέρα θα τα μετράμε, θα είναι λιγότερα, δεν θα έχει σταλεί ένα μήνυμα <coughs> από του πολίτε προ την Πινδάρου. Και ο, τα μηνύματα ήδη τα εκλαμβάνουμε και βεβαίω θα σταλεί και την Κυριακή μέσω τη ετοιμιγορία του ένα μήνυμα. Αυτό εξάλλου γίνεται πάντο, γι' αυτό γίνονται οι εκλογέ. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε κοντά στου πολίτε, να ακούμε τα πραγματικά μηνύματα και να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση να επαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη του, να διορθώνουμε τα κακώ και σίγουρα όχι να ψάχνουμε αίτια και αιτιατά σε άλλου. Πρώτα στο σπίτι μα, στον εαυτό μα. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή εμεί τρέξαμε στη βάση μα. Έτρεξα προσωπικά, όργωσα ορόκληρη την Κύπρο, άκουσα όλου του πολίτε ενώ ε, κάναμε μαζί συζητήσει, εντοπίσαμε τι αδυναμίε οι οποίε υπάρχουν και βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Κύριε Δημητρίου, νιώθετε ότι κάποιοι ροκανίζουν την καρέκλα σα από τη μέρα που αναλάβατε την Προεδρία του Κόμματο. Στην πολιτική είμαστε και αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερα από όσα κάποιοι νομίζουν. Εκεί όμω, όσο του με θέλει ο κόσμο, θα είμαι εκεί και θα βρίσκομαι εκεί. Ε, γιατί έχω υποχρέωση σε όλο αυτόν τον κόσμο που εμπιστεύτηκε στο πρόσωπο μου την ανανέωση και πίστεψε και πιστεύει ότι με τη δική μου Προεδρία, στη δική μου Προεδρία θα ενωθεί το κόμμα μας και σας διαβεβαιώ ότι θα το κάνω και θα συνεχίσουμε ακριβώς ε, να πρωταγωνιστούμε στα πολιτικά δρόμενα για το καλό της Κύπρου μας πρώτα και πάνω απ' όλα και σας διαβεβαιώ ένα. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό ποτέ δεν θα βάλουμε το κομματικό συμφέρον πάνω από την Κύπρο μας. Η Κύπρος μας, η πατρίδα μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και ανησυχούμε με ένα πολύ δύσκολο, αν θέλετε, γεωστρατηγικό σκηνικό, με δύσκολες, δύσκολα διακυβεύματα. Εκεί θα είμαστε με όλε μα τι δυνάμει και στην Ευρώπη και στην Κύπρο να παλέψουμε για όλα αυτά που αναμένουν από εμά οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σα ευχαριστώ για εσάς. την ευκαιρία να σα ευχαριστήσω και για όλο αυτό το διάστημα. Κλείνει σε λίγε ώρε η, προεκλογική η παρόλη την κόποση, νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε και του πολίτε που είναι μαζί μα, να του καλέσουμε να πάνε στην κάλπη γιατί είναι σημαντικό να ήδη για το μέλλον και της πατρίδας μας, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Και εδώ θα είμαστε να αναλύσουμε τα πάντα και την επόμενη Από ημέρα. Δευτέρας. Να σας ευχαριστώ πολύ.